θέλουμε να μας πείτε μερικές κουβέντες για το δυναμικό τρίαθλο ή powerlifting στα αγγλικά, πώς ξεκίνησε στην Ελλάδα και πού οδεύουμε. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1996 σαν πρώτη σκέψη, τελείωσε ραστιχνικά εδώ στη Θεσσαλονίκη από κάποιους αθλητές της Άρσης Βαρών και από αυτούς αποτελείται βασικά και από κάποιους αθλητές του bodybuilding. Το 2001 ξεκίνησαμε τα χαρτιά μας επίσημα σαν ομοσπονδία και το 2003 είχαμε το πρώτο αγώνα στο εξωτερικό σαν επικύρωση της ύπαρξης του αθλήματος. Η ομοσπονδία αποτελείται από 25 σωματεία διάσπαρτα στην Ελλάδα, αλλά κυρίως λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σύλλογο στη Λάρισα και στην Καβάλα. Σε έναν νέο αθλητή, νέο παιδί που θα ήθελα να ασχοληθεί με το άθλημα, τι θα είχατε να του πείτε, να του προτείνετε, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει, πού να απευθυνθεί? Αυτή τη στιγμή υπάρχουμε μόνο στο Facebook σαν ομοσπονδία. Φτιάχνουμε και το site για να υπάρχουν πληροφορίες εκεί μέσα για να μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες να ξεκινήσει το άθλημα. Τηλέφωνα, βασικά μόνο με το email μπορεί να γίνει επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Τηλέφωνα δεν έχουμε βάλει ακόμη, θα βάλουμε και τηλέφωνα για πληροφορίες για οτιδήποτε άλλο. Στο Facebook πώς μπορεί να σας βρει κανείς? Στο Facebook είναι Hellas Powerlifting. Hellas Powerlifting. Hellas Powerlifting ή Περίον Τούμπας. Είναι ο σύλλογος. Και κάτι τελευταίο, για να μην σας καθυστερούμε κιόλας. Πώς το βλέπετε το μέλλον του powerlifting στην Ελλάδα, γιατί είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή είναι κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει και από ό,τι βλέπω κι εγώ έτσι, ας πούμε, δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ στην Άρση Βαρών είμαστε πάρα πολύ καλοί και είναι γνωστό το Ολυμπιακό, το άθλημα της Ολυμπιακής Άρση Βαρών, το powerlifting θεωρώ ότι υστερεί κάπως. Υστερεί, το μόνο πράγμα που υστερεί το powerlifting είναι ότι δεν είναι γνωστό γενικά στον κόσμο σαν άθλημα στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε ποτέ σαν άθλημα. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο, πάρα πολύ εξελίξιμο. Υπάρχει από το 1960 σαν άθλημα, σαν ομοσπονδία. Πάλι από αρσιβάριστη ξεκίνησε και στο εξωτερικό το powerlifting. Είναι ένα άθλημα καθαρά δύναμη. Και strongman. Ναι, καθαρά δύναμη στο powerlifting, ενώ η Άρση Βαρών είναι τεχνικό άθλημα. Yeah. Και μπορείς να το κάνεις από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Δεν υπάρχουν προβλήματα, ο έλεγχος γίνεται από τον ίδιο τον αθλητή για τον προπονητή του, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις από όπως άλλα αθλήματα που δεν μπορείς να ελέγξεις διπλανό σου αθλητή, για να μην ονομάσεις τώρα μερικά αθλήματα και... Εντάξει, καλά, δεν χρειάζεται να προσθέσεις λεπτομέρειες. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Οι αθλητές δικοί μας αγωνίζονται με στολές εκουίπτυρο? Υπάρχουν και τα δύο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθεί να προωθήσει το ελεύθερο. Γιατί το μεταγουίπτο έχει γίνει χαμός στην Αμερική, έτσι? Ναι, έχει γίνει χαμός, έχουν βγει απίστευτες στολές που κάνει, μπορείς να κάνεις απίστευτα κιλά, τα οποία στην ουσία δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα και είναι ένα πράγμα ψεύτικο. Γι' αυτό ξεκίνησα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά μεμονωμένα ξεκίνησα από τη Σοβιετική Ένωση, από τη Ρωσία, το ελεύθερο. Καλώς, από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.